Κατάσταση. Κυρία Πρόεδρε, καλώς σας βρήκαμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε στο χώρο σας. Καλώς ήλθατε. Σας καλωσορίζω και ευχαριστώ κι εγώ. Είστε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. Και ήθελα λίγο να το κουβεντιάσουμε αυτό. Πρώτη γυναίκα υπηρεσιακή πρωθυπουργός, βέβαια. Όχι εκλεγμένη. Ναι. Ωστόσο, βάσει του συντάγματος, πράγματι, όπως ήταν τότε οι πολιτικές συγκυρίες, λόγω της εξαγγελίας των εκλογών, το Σύνταγμα προβλέπει ότι αναλαμβάνει ένας εκ των προέδρων των τριών ανωτάτων δικαστηρίων. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε με κάλεσε να σχηματίσουμε την κυβέρνηση, την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Θα ήθελα μια σκηγουμπή είναι άλλη διάσταση να δούμε λίγο. Γιατί μετά από τόσα χρόνια δημοκρατίας δεν είχαμε σε αυτό το αξίωμα γυναίκες? Αυτό που θα πω βέβαια είναι η προσωπική μου εκτίμηση, όπως καταλαβαίνετε. Παρότι οι γυναίκες επί αρκετά χρόνια τώρα ασχολούνται με την πολιτική, στις υπουργικές θέσεις έφτασαν αρκετός αριθμός. Μέχρι τώρα δεν, καμία εξ αυτών δεν ήταν αρχηγός κόμματος και επομένως δεν θα είχε τη δυνατότητα να εκλεγεί και πρωθυπουργός. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ίσως περισσότερο οι συγκυρίες που είχαν αυτό το αποτέλεσμα. Ίσως βέβαια μέχρι πρότινος υπήρχε έτσι και μια επιφύλαξη ως προς τις γυναίκες. Θεωρώ όμως ότι τώρα πια έχει εκλείψει αυτή η επιφύλαξη. Ανώτατος δικαστικός όμως, δηλαδή έχετε φτάσει στην ανώτατη βαθμίδα της ελληνικής δικαιοσύνης, μία από τους ισχυρούς πυλώνες της δημοκρατίας. Εκεί στο δικαστικό σώμα, εδώ και αρκετές δεκαετίες, υπερισχύουν πλέον οι γυναίκες του ανδρικού πληθυσμού, οπότε εκεί ίσως δεν ξενίζει να ρωτήσω, το ότι έφτασε μία γυναίκα. Θα μπορούσα να πω ότι ο χώρος σας, ο χώρος των δικαστικών, είναι ένας συντηρητικός εισαγωγικά χώρος. Το ανατρέπει όμως αυτό με την επισήμανση αυτή ότι οι γυναίκες βρήκαν χώρο. Ναι, και εκεί ίσως, όπως σας είπα, από ένα χρονικό σημείο και πέρα. Δηλαδή αυτό ίσως θα πρέπει να το αναφέρω. Στην αρχή, όταν εγώ εισήλθα στο δικαστικό σώμα το 1975, ήμασταν 10 όλες οι γυναίκες μέσα σε ένα σύνολο περίπου 1500 δικαστών τότε. Και μας έβλεπαν με πολύ μεγάλη επιφύλαξη οι άνδρες συνάδελφοι, θεωρώντας ότι η γυναίκα είναι κάτι υποδέστερο, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τόσο βαρύ λειτουργήμα και έπρεπε να αποδείξεις 2 και 3 φορές έναντι των ανδρών ότι είσαι και εσύ ικανή. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το κατέκτησαν σιγά σιγά οι γυναίκες μέσα στο δικαστικό σώμα. Μετά από αυτή την πολύ καλή διαδρομή και τιμητική διαδρομή, γιατί επιλέξετε να έρθετε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού? Θα μπορούσε να πει κάποιος, είναι υποβάθμιση. Σας το είπαν άλλωστε, νομίζω, και μέλη της Επιτροπής. Ελέγχθη πράγματι από ένα εκ των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού ότι πώς τώρα καταδέχθηκα εντός εισαγωγικών να αποδεχθώ μια θέση υποδέστερη έναντι των άλλων αξιωμάτων του πρώην Πρωθυπουργού και του πρώην Πρόεδρου του Αρείου Πάγου. Η απάντηση είναι απλή, όπως την έδωσα και τότε. Όσο ακόμα έχω υγεία, όσο ο Θεός μου χαρίζει υγεία, θεωρώ ότι οφείλω να προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο. Η θέση λοιπόν αυτή εδώ, όπως αν μου δώσετε τη δυνατότητα θα σας πω και στη συνέχεια ποιες είναι οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Αρχής Ανταγωνισμού, είναι πολύ συναφής με τα δικαστικά καθήκοντα, τα καθήκοντα αυτά εδώ του Προέδρου της Αρχής Ανταγωνισμού. Και επειδή είναι και μια σημαντική αρχή που προσφέρει πολλά δια της εξασφαλίσεως των κανόνων του ανταγωνισμού, θεώρησα λοιπόν ότι αυτή την εμπειρία και τις γνώσεις τις οποίες είχα θα μπορούσα να τις προσφέρω για να διοικήσω την Αρχή Ανταγωνισμού. Θα επιμείνω μόνο το σεβασμό να σας ρωτήσω. Και γιατί αποδεχθήκατε την πρόταση του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα πάλι μετά από μια τέτοια διαδρομή και Πρωθυπουργός να πάτε ουσιαστικά σύμβουλος εν ενεργεία Πρωθυπουργού και ανώτατε δικαστικός? Γιατί? Και αμυστή. Αυτό το αμυστή το επέλεξα η ίδια και μάλιστα όταν πήγα για να πω στον Πρωθυπουργό που μου είχε κάνει την πρόταση, όταν μου έκανε την πρόταση ο Πρωθυπουργός, του είπα θέλω να το σκεφτώ μερικές μέρες, ενώ την πρόταση για το νομικό σύμβουλο στο γραφείο του. Όταν λοιπόν επανήλθα και του είπα ότι το αποδέχομαι, του είπα όμως αυτή τη θέση θα την αποδεχθώ χωρίς μισθό,
και για σας, για να διαφυλάξω και τον εαυτό μου και εσάς, ώστε να μην μπορεί κανείς να μου αποδώσει ότι έχω δεσμεύσεις ή εξαρτήσεις από οποιονδήποτε. Ωστόσο, και αυτή τη θέση δεν την θεώρησα υποδεέστερη εναντί των άλλων αξιωμάτων τα οποία είχα, διότι είδα έναν πρωθυπουργό ο οποίος έκανε μια μεγάλη προσπάθεια για να βγάλει τη χώρα από την κρίση προς χάρη του ελληνικού λαού. Θεώρησα λοιπόν και πάλι ότι ακριβώς αυτή την εμπειρία και τις γνώσεις τις οποίες είχα αποκτήσει όφειλα και εγώ να τις προσφέρω προσθέτοντας ένα λιθαράκι και επετεύχθη αυτό που θα πω. Νομίζω ότι κανείς δεν δικαιούται να το θεωρήσει ως κομματική τοποθέτηση. Ο πρωθυπουργός τελικά έβγαλε τη χώρα από την κρίση. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να το αμφισβητήσει. Θεωρώ λοιπόν, έχω λοιπόν και εγώ την ικανοποίηση ότι συνεισέφερα ένα μικρό λιθαράκι ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού στην προσπάθεια αυτή, η οποία απεδείχθη ως τελεσφόρος προσπάθεια. Όμως ο Πρωθυπουργός είναι ηγέτης της κόμματος, είναι αριστερός. Οπότε η συμμετοχή σας και η βοήθειά σας δεν υπηρετεί, χωρίς εισαγωγικά, για το καλό συμφέρον δεν λέω, ακόμα και έναν πολιτικο-ιδεολογικό χώρο. Δεν χαρακτηρίζεστε. Και κάνω και τη δεύτερη επισήμανση. Αν ήταν άλλος πρωθυπουργός και σας έκανε στις ίδιες συνθήκες την ίδια πρόταση, θα είχε την ίδια απάντηση από εσάς? Βέβαια καλό είναι κανείς να μην απαντά επί υποθετικών ερωτήσεων, όπως λέμε. Ωστόσο, θα μπορούσα να πω ότι εάν και ο άλλος πρωθυπουργός, όποιος και αν ήταν στη θέση αυτή, διέβλεπα, εγώ εκτιμούσα, εγώ κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ότι κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια για να βγάλει τη χώρα από αυτή τη δύσκολη θέση, νομίζω ότι ναι, θα συνεργαζόμουν με τον ίδιο τρόπο μαζί του. Ο κ. Τσίπρας κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Μα σας είπα, απεδείχθη εκ του αποτελέσματος, αφού η προσπάθεια τελεσφόρησε και η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. Να έρθουμε λίγο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ωστόσο, πριν έρθουμε εκεί, να σας παρακαλέσω να συμπληρώσω κάτι. Επειδή ορισμένοι πράγματι μου απέδωσαν τότε μια κομματική χρειά. Είπαν ότι πήγαινα. Αφού είστε. Εκεί το πήγαινα. Ωστόσο, μια και ξεκίνησα να δώσω εγώ την απάντησή μου, και αν θεωρείτε, μου λέτε και κάτι επιπλέον. Η θέση αυτή του νομικού συμβούλου του Πρωθυπουργού σε καμία περίπτωση δεν είναι κομματική θέση, είναι μια θεσμική θέση και δεν είναι δυνατόν ούτε νομικά ούτε και λογικά να στηριχθεί το επιχείρημα ότι αποκτάς μια κομματική θέση. Εξάλλου εγώ σε όλη αυτή τη διάρκεια ούτε ενεγράφην ποτέ σε οποιοδήποτε κόμμα, ούτε συμμετείχα ποτέ σε κομματικές εκδηλώσεις, ακόμα και κατά τη διάρκεια του 1,5 έτους που ήμουν σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Και αυτό το έκανα εν επιγνώση, ακριβώς για να διαφυλάξω την προηγούμενη ιδιότητα την οποία είχα και για να μην μπορεί κανείς να μου προσάψει αυτό, το ότι απέκτησα μια κομματική χρειά. Γιατί δεχτήκατε τόση σφοδρή επίθεση, θεωρείτε? Πρέπει να σας έχει πονέσει, πρέπει να σας έχει προβληματίσει. Και αν την περιμένατε αυτή την επίθεση? Δεν με έχει πονέσει, ούτε με έχει προβληματίσει, διότι τα πρόσωπα από τα οποία ξεκίνησε, και ξεκίνησε από τότε που επελέγει ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου, είναι τα ίδια ακριβώς 2-3 πρόσωπα τα οποία εξακολουθούν μέχρι και σήμερα. Πίσω δηλαδή από όλη αυτή την επίθεση είναι τα 2-3 συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν με προβλημάτισε λοιπόν, ούτε και με εξένησε, το ανέμενα μάλιστα μπορώ να πω, διότι δυστυχώς για εκείνους έχουν μια προσωπική εμπάθεια εναντίον μου και δεν χάνουν ευκαιρία να την εκδηλώνουν αυτή την προσωπική εμπάθεια. Αυτό έχει σχέση και με μεγάλες υποθέσεις ή ενώ με υποθέσεις που θα αφορούσαν στον Έλληνα πολίτη? Είναι επί προσωπικού? Επί προσωπικού, αλλά θεωρώ ότι είναι σε συνάρτηση και με ορισμένες μεγάλες υποθέσεις. Δεν θα ήθελα περισσότερο. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνω ειδικότερη αναφορά. Δεν θα ήταν και σωστό, ίσως. Δεν θα ήταν πρέπον. Κυρία Θάνου, με όλο το σεβασμό, θα ήθελα όμως να μείνω λίγο σε αυτό το χώρο που συζητούμε και να μείνω λίγο στο δικαστικό σώμα. Με εξυπηρετεί στην σκέψη μου αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια δυσπιστία προς τη δικαστική εξουσία. Και θα σας πω σε ποιο κομμάτι. Ότι ο φτωχός και ο ανήμπορος πηγαίνει πιο γρήγορα στις διαδικασίες εκτέλεσης της ποινής του ή της παραβατικότητάς του, ενώ τα μεγάλα συμφέροντα, στα μεγάλα συμφέροντα βλέπουν μια τεράστια καθυστέρηση. 12 χρόνια, 10 χρόνια, 13 χρόνια. Εφέσεις. Δεν κλείνουν οι φάκελοι σε καμία περίπτωση.
Θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία σας, γιατί συμβαίνει αυτό και αν έχουμε πραγματικά δικαιοσύνη των φτωχών και των δυνατών. Αυτή τη διάκριση που κάνετε εσείς, όχι, δεν την αποδέχομαι με αυτό τον τρόπο που το θέτετε. Υπάρχει πράγματι καθυστέρηση στη δικαιοσύνη, θα ήταν κανείς εκτός πραγματικότητας αν δεν το ανεγνώριζε αυτό. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως στο μεγάλο αριθμό υποθέσεων που έρχονται στη δικαιοσύνη, διότι ο Έλληνας έχει έτσι και μια φιλοδικία, θα το έλεγα, σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Γι' αυτό και οι υποθέσεις είναι χιλιάδες που συσσωρεύονται στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες. Ένας λόγος είναι αυτός. Θα μπορούσαν ίσως να ληφθούν ορισμένα μέτρα για την επιτάχυνση. Ακούτε, κάθε τόσο γίνονται προσπάθειες για επιτάχυνση και με νομοθετικές ρυθμίσεις. Δυστυχώς μέχρι στιγμής η βελτίωση δεν είναι τόσο σημαντική, τόσο ικανοποιητική. Δεν νομίζω ότι γίνεται διάκριση. Απλώς ίσως επειδή όταν είναι κάποιος επώνυμος ή έτσι κάποιο πιο διακεκριμένο όνομα, πέφτουν αμέσως στα φώτα της δημοσιότητος και εκεί αναδεικνύονται περισσότερο ορισμένες υποθέσεις και με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται και τα ελλείμματα που έχει, οι παθογένειες που έχει η δικαιοσύνη. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προκύπτει ότι εγώ θεωρώ ότι με τους ίδιους ρυθμούς κινούνται οι δικαστικοί λειτουργοί και στις μεν και στις δε υποθέσεις. Απλώς σας λέω ότι πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας σε συγκεκριμένες υποθέσεις και αναδεικνύονται τα αρνητικά. Το βλέπω σε σχέση με άλλες χώρες, στην Ισπανία παραδείγματος χάρη. Εντάξει, η λέξη σκάνδαλο είναι δημοσιογραφικός όρος. Αυτό αποδεικνύεται μετά το αποτέλεσμα της δικαστικής εξουσίας. Δηλαδή το δικαστήριο αποφασίζει αν ήταν ή δεν ήταν σκάνδαλο, όχι δημοσιογράφοι. Αλλά στην Ισπανία ολοκληρώθηκε σε 3 χρόνια μια πολύ μεγάλη υπόθεση που στήχησε ακόμα και στην πτώση της κυβέρνησης και του ίδιου του τότε εκεί πρωθυπουργού. Στην Ελλάδα, παρόμοιες υποθέσεις, δεν θέλω να αναφερθώ σε ποιες, καταλαβαίνει ο κόσμος και εσείς, έχουμε πολύ χρόνο. Φεύγουν και οι άνθρωποι και από τη ζωή και λόγω γύρα τους ή λόγω ασθενείας, δηλαδή φεύγουν και πρωταγωνιστές. Όσο ήμουν στην ηγεσία του Αριουπάγου, έκανα μεγάλες προσπάθειες ως προς το ζήτημα αυτό της επιτάχυνσης κατά το δυνατόν. Και θεωρώ ότι δικαιούμαι να έχω την ικανοποίηση ότι πολλές μεγάλες υποθέσεις βγήκαν τότε και προχώρησαν και έφτασαν μέχρι το ακροατήριο. Είναι και θέμα βέβαια της εκάστοτε ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είναι και θέμα νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως σας λέω, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την επιτάχυνση. Είναι ένας συγκερασμός όλων αυτών των παραγόντων. Παρενδένουν οι πολιτικοί στους δικαστές, τους πιέζουν, τουλάχιστον ψυχολογικά, αν όχι και ουσιαστικά. Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου, τουλάχιστον εγώ δεν το έζησα, δεν σηκώνει ο πολιτικός ή τουλάχιστον δεν σηκώνει εύκολα, χωρίς να θέλω να αποκλείσω παντελώς, πάντως δεν σηκώνει εύκολο ο πολιτικός στο τηλέφωνο να τηλεφωνήσει σε δικαστή. Η πίεση στο δικαστή συνήθως γίνεται δια της δημοσιότητας την οποία λαμβάνει μια υπόθεση. Και όταν κυρίως πρόκειται και για νεότερους δικαστές, νεότερους και στην ιεραρχία και στην ηλικία, είναι πιο εύκολο να επηρεαστούν ανθρώπινα. Κάποιος επηρεάζεται όταν έχει αυτή την πίεση καθημερινά από τα φώτα της δημοσιότητας. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα μπορούσε κανείς να πει ότι υφίσταται μια ψυχολογική εντός εισαγωγικών πίεση ο δικαστής που χειρίζεται σοβαρές υποθέσεις. Κλείνω με αυτό το κομμάτι, αυτή την ενότητα του δικαστικού. Είχα αυτή την ευκαιρία να μιλήσω έτσι κι αλλιώς με ανώτατη δικαστικό γι' αυτό. Υπάρχει πολύ σφοδρή κριτική από τα κόμματα για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και πολλές φορές ακούμε και πράγματα που φωτογραφίζουν άλλα καθεστώτα λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις σας στη δικαιοσύνη το κάνουν και οι προηγούμενοι όμως, κυρία Θάνου. Δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπω, ίσως τώρα πιο έντονα. Σας ενοχλεί? Με ενοχλεί ιδιαίτερα, διότι δεν κατανοούν ότι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν τη δικαιοσύνη για πολιτικά ωφέλη, το κάθε κόμμα. Πράγματι, όπως λέτε, το έκαναν, το κάνουν όλοι. Το έκαναν και οι προηγούμενοι, το κάνουν και οι σημερινοί και πολύ φοβούμαι ότι θα το κάνουν και οι επόμενοι, όσοι είναι στην εξουσία ή στην αντιπολίτευση. Θα έλεγα να σταματήσουν να το κάνουν. Αυτό είναι πολύ κακό, κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι πολύ κακό και για τη δικαιοσύνη, η οποία είναι θεσμός στον οποίο προσβλέπει ο πολίτης. Είναι λοιπόν κακό και για την ίδια τη δικαιοσύνη, είναι κακό κατά συνέπεια και για την ίδια τη δημοκρατία. Έρχομαι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Προσωπική άποψη θα εκφράσω και μπορείτε να με βεβαίως να με διορθώσετε.
στο μυαλό μου ήταν μια προβληματική επιτροπή ανταγωνισμού. Δηλαδή, υποθέσεις εκκρεμούσαν και εδώ πάρα πολλά χρόνια. Αδύναμοι προσπαθούσαν να βρουν το δίκαιο τους και γκρίνιαζαν και κατηγορούσαν και κατήγγειλαν ότι δεν το βρίσκουν λόγω χρόνου. Οπότε ξεκινάμε το απλό ερώτημα. Είστε εδώ 1,5 μήνα. Ναι, περίπου. Λιγότερο από 1,5 μήνα. Τι εικόνα έχετε? Προβληματική δεν θα τη χαρακτήριζα εγώ σε καμία περίπτωση. Έχουν γίνει προσπάθειες πολλές όλη αυτή τη διάρκεια της λειτουργίας της, και για να πω και κάτι που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να λεχθεί, φέτος το 2019 συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ιδρύθηκε το 1979 αρχικά ως φορέας του Υπουργείου Εμπορίου και το 1995 πήρε τη σημερινή μορφή την οποία έχει ως ανεξάρτητη αρχή. Είμαι η 8η πρόεδρος, 7 πρόεδροι πριν από μένα. Θεωρώ ότι ο κάθε ένας εξ αυτών έκανε τις προσπάθειές του, συνεισέφερε στην προώθηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της σχολής, της αρχής ανταγωνισμού. Ενδεχομένως σε ορισμένες υποθέσεις θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπάρχει μια ταχύτερη προώθηση. Γι' αυτό και ίσως έχετε ακούσει για ορισμένες σοβαρές υποθέσεις οι οποίες είπαν τα δικαστήρια όταν έφτασε, διότι οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία λειτουργεί σαν ιονή δικαστήριο, μάλλον σαν πρωτοβάθμιο δικαστήριο, θα έλεγα, διαπιστώνει δηλαδή και στη συνέχεια επιβάλλει κυρώσεις όπου θεωρεί ότι παρεβιάστησαν οι κανόνες του ανταγωνισμού, και προσβάλλονται οι αποφάσεις της ενώπιον του διοικητικού εφετείου και στη συνέχεια ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Έχουν αποφανθεί λοιπόν σε αρκετές περιπτώσεις τα διοικητικά δικαστήρια ότι υπέπεσαν σε παραγραφή οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ακυρώνονται κατά συνέπεια τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί. Και μάλιστα σχετικά πρόσφατα έγινε και αρκετός θόρυβος σχετικά με ορισμένες σοβαρές υποθέσεις οι οποίες ακυρώθηκαν. Αυτό εξάλλου εδήλωσα, θεωρώ ότι είναι ίσως το κυρίως έλλειμμα, ας το πούμε, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, χωρίς όμως κανείς να πρέπει ούτε να μπορεί να ακυρώσει και τα μέχρι τώρα θετικά τα οποία έχει κατορθώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα θεωρώ ότι πρέπει όλοι μαζί, και η ίδια η ομίλουσα με όλους τους συνεργάτες, βέβαια έχει ένα καλό επιστημονικό προσωπικό από ό,τι διαπίστωσα σε αυτό το μικρό διάστημα που είμαι εδώ, πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να κάνουμε μία προσπάθεια να βελτιώσουμε αυτό ίσως το που έχει ένα αρνητικό πρόσημο, δηλαδή την καθυστέρηση. Να εκλεκεύσουμε λίγο στους πολίτες τι είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ως αρμοδιότητα, μάλλον ως αποκλειστική αρμοδιότητα, να εφαρμόζει το δίκαιο του ανταγωνισμού και να ελέγχει αν ο υγιής ανταγωνισμός εφαρμόζεται στην αγορά και να ελέγχει την ύπαρξη μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων. Έχει δηλαδή ένα διτό χαρακτήρα. Αφενός μεν ως μια ιονή, θα έλεγα, εισαγγελική αρχή κάνει διερεύνηση για το αν υπάρχουν παραβιάσεις στην αγορά ως προς τους κανόνες του ανταγωνισμού, του υγιούς ανταγωνισμού, έχει αυξημένες αρμοδιότητες ως προς το στάδιο αυτό, το πρώτο, το διερευνητικό, δηλαδή μπορεί και με επιτόπιους ευνηδιαστικούς ελέγχους στην κάθε επιχείρηση, παίρνοντας τα στοιχεία τα οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητα, να κάνει τη διερεύνηση αυτή, και όταν τελικά καταλήξει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις περί παραβιάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού, τότε έρχεται το δεύτερο στάδιο πλέον και ως δικαστήριο, όπως σας είπα, συνεδριάζει κανονικά με ακροαματική διαδικασία στην οποία δικαιούνται να παρίστανται οι ελεγχόμενες εταιρείες με τους πληροφορικούς δικηγόρους και με τους εκπροσώπους τους, ακούνται και στη συνέχεια αποφασίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κρίνει δηλαδή εάν πράγματι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες του ανταγωνισμού. Μόνο με καταγγελία γίνεται, κυρία Φάνου, αυτό? Και με καταγγελία αλλά και με αυτεπάγγελτη έρευνα. Μπορεί δηλαδή, και εσείς να διαπιστώσετε. Βεβαίως, αν ένα δημοσίευμα καταρχήν έχει πέσει στην αντίληψή μας, μπορούμε αυτεπαγγέλτως να ξεκινήσουμε τη διερεύνηση. Το θέμα της ραδιοτηλεόρασης και του ανταγωνισμού σας έχει απασχολήσει καθόλου, των μετρήσεων και πώς διαμορφώνεται η αγορά στο κομμάτι και της διαμόρφωσης κοινής γνώμης, αλλά και στο κομμάτι της πίτας της αγοράς, όπως καθορίζει αν ένας ραδιοφωνικός σταθμός
θα ζήσει ή θα πεθάνει. Mm-hmm. Πολύ πρόσφατα δημοσιεύθηκε μία απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ελέγχθηκαν δύο εταιρείες οι οποίες, όπως λέτε, έκαναν μετρήσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκρήθησαν ως ελεγκταίοι, ως παραβιάσαντες τις αρχές του ανταγωνισμού και επευλήθησαν και ορισμένα πρόσωπα. Ξέρετε πόσα χρόνια φωνάζουμε εμείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου κάποιος να ασχοληθεί με αυτή την ιστορία, όσο υπάρχει μη κρατικό ραδιόφωνο? Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που δεν το γνωρίζω αυτό. Ρώτησα μάλλον για να σας θρυμώξω, αλλά πήρα απάντηση. Ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα λοιπόν τώρα και στους τηλεθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν και ίσως δεν γνωρίζουν αυτές τις λεπτομέρειες τις οποίες είπαμε. Αν λοιπόν οποιοδήποτε πολίτης, γιατί αυτός όλος ο έλεγχος, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ως στόχο τελικό την προστασία του καταναλωτή. Ο έλεγχος αυτός της αγοράς για την επιβολή του υγιούς ανταγωνισμού, την προστασία του καταναλωτή και κατά συνέπεια περαιτέρω και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Θα έλεγα λοιπόν, όποιος υποπτεί πίπτη στην αντίληψή του ότι με οποιονδήποτε τρόπο μια επιχείρηση προσπαθεί να παραβιάσει τους υγιείς κανόνες του ανταγωνισμού, μπορεί να απευθύνεται στην αρχή ανταγωνισμού και δεν χρειάζεται επώνυμα, γιατί είναι κατανοητό ότι κάποιος, εάν έχει απέναντί του μια πολύ ισχυρότερη επιχείρηση, για ευνοήτους λόγους δεν θα θέλει να γίνει γνωστό το όνομά του. Μπορεί λοιπόν και ανωνύμως κάποιος να φέρει ορισμένα στοιχεία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οπότε, όπως σας είπα, η αρχή αυτεπαγγέλτως θα ξεκινήσει τη διερεύνηση. Ποιος είναι ο βασικός σας στόχος? Να σας πω τώρα, μάσας, μετά από ένα μήνα εδώ, για αυτό το θεσμό, γιατί είναι ένας μεγάλος θεσμός και είναι μεγάλο στοίχημα και για εσάς. Άλλωστε, φαντάζομαι ότι και η πρόταση του Πρωθυπουργού να έρθετε εδώ που θα τη σχολιάσουμε, ένα τέτοιο ρόλο καταλαβαίνω ότι σηματοδοτεί. Κάτι σημαίνει για να είστε εδώ. Ναι, θεώρησα, υποθέτω και ο Πρωθυπουργός που μου το πρότεινε, αλλά και εγώ που το αποδέχθηκα, θεωρήσαμε και οι δύο ότι πράγματι είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, διότι όπως σας είπα, πολεμώντας τις παραβιάσεις του ανταγωνισμού, μπορείς και μάλιστα τώρα σε μια τέτοια χρονική στιγμή που η χώρα μας έχει ανάγκη της οικονομικής αναπτύξεως κατά τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Θεωρώ λοιπόν ότι η αρχή αυτή είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία μπορεί να συνεισφέρει κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Φαντάζομαι ότι και λόγω δημοσιευμάτων και ρεπορτάζ και καταγγελιών και από ανθρώπους αγοράς, κάτι δεν πήγαινε καλά τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, επανέρχομαι πάλι στο θέμα των καθυστερήσεων, σαν να κλείναμε το μάτι ως πολιτεία σε αυτούς που μπορούν, ενώ αδυνατούσαν να σηκωθούν αυτοί που δεν είναι ισχυροί. Γιατί μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι? Να αναπνεύσουν. Ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες υποθέσεις, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι. Μα όταν έρχεται μια καταγγελία ή μια αιτίαση ενώπιον της αρχής ανταγωνισμού, ακριβώς αυτός ο οποίος έρχεται να καταγγείλει θεωρεί, τουλάχιστον ο ίδιος καταρχήν, ότι υπάρχει μια παραβίαση από μια άλλη ισχυρότερη κατά κανόνα εταιρεία από τη δική του. Ο στόχος λοιπόν και η αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι αυτό, να διερευνήσει αν όντως, γιατί δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, ότι μπορεί κάπου να μην έχει βασιμότητα η καταγγελία, μπορεί να είναι υπερβολική, μπορεί να είναι αβάσιμη. Εάν λοιπόν η αρχή λοιπόν ανταγωνισμού, όπως σας είπα, διερευνά και αν καταλήξει ότι όντως έχουν βασιμότητα οι καταγγελίες ή οι αιτιάσεις αυτές, τότε προχωρά στην επιβολή κυρώσεων. Οι κυρώσεις, για να τις καταλάβουμε και εμείς και οι πολίτες που μας παρακολουθούν, είναι και οικονομικές κυρώσεις και μέχρι σε τι ποσό μπορούν να φτάσουν? Είναι κυρίως οικονομικές, δηλαδή είναι επιβολή προστίμου. Είναι προστίμου. Το πρόστιμο εξαρτάται από την κρίση της ίδιας της Επιτροπής. Εξαρτάται δηλαδή από τη συγκεκριμένη υπόθεση, το πλήγμα που έχει επιφέρει στον ανταγωνισμό η συγκεκριμένη επιχείρηση, από τη διάρκεια επίσης. Και μπορεί να φτάσει το πρόστιμο μέχρι από πρόσφατες αποφάσεις, δηλαδή, να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Κοιτάξτε, θυμάμαι την τελευταία που επευλήθη στις κατασκευαστικές εταιρείες ήταν περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ. Σε όλες, βεβαίως, συνολικά μιλάω για το σύνολο του προστίμου. Και στη ηθοποιία, νομίζω, ήταν πάλι ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο. Ναι, κάπως κατώτερο από αυτό, αλλά πράγματι εκεί ήταν μεγάλο πρόστιμο. Ναι, έχουν επιβληθεί κατά καιρούς αρκετά ισχυρά. Τα χρήματα αυτά που πάνε στον κρατικό προϋπολογισμό. Ναι. Στον κρατικό προϋπολογισμό. Στο αντικείμενο του ανταγωνισμού, παρατηρούμε,
η δικιά μας ομάδα της άλλης διάστασης, ότι ίσως όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο των περιστρεφόμενων θυρών. Δηλαδή, νομικοί που άλλοτε εκπροσωπούσαν ενδεχόμενες εταιρείες γίνονται μέλη επιτροπών και τούμπαλοι. Είναι σαν μια αγορά και αυτό κλειστή. Το διαπιστώνετε αυτό εδώ? Ναι, το διαπιστώνω σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που είμαι και όντως συμβαίνει αυτό που λέτε. Δηλαδή, βλέπω και πρώην προέδρους της αρχής ανταγωνισμού, οι οποίοι τώρα διατηρούν δικηγορικό γραφείο και έρχονται και παρίστανται εκπροσωπώντας πλέον εταιρείες οι οποίες φέρονται ότι παρεβίασαν τον ανταγωνισμό, όπως και μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι οποίοι παρετήθηκαν και στη συνέχεια δικηγορούν σε δικηγορικά γραφεία, τα οποία και πάλι, όπως σας λέω, εκπροσωπούν. Αυτό πράγματι δεοντολογικά, τουλάχιστον εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Δεοντολογικά θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Όμως νόμιμο είναι, με την έννοια εκτός από το χρόνο που προβλέπει, υπάρχει ειδική διάταξη που προβλέπει ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την αποχώρησή τους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν μπορούν να αναλαμβάνουν υποθέσεις τις οποίες είχαν χειριστεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Κατά τα λοιπά όμως δεν υπάρχει κόλλημα. Οπότε γι' αυτό λέω, νομικά δεν υπάρχει κόλλημα. Δεοντολογικά όμως, τουλάχιστον αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, καλό θα είναι να αποφεύγεται κάτι τέτοιο. Θα κλείσουμε την κουβέντα αυτή, τουλάχιστον αυτά που έχω εγώ στο μυαλό μου, έτσι, αν μπορείτε να μοιραστείτε λίγο αυτό που λέμε το όνειρο, κυρία Θάνη, από αυτή τη θέση. Τι θα θέλατε να παραδώσετε κάποια στιγμή όταν κλείσει αυτός ο κύκλος και να πείτε την έκανα σωστά αυτή τη δουλειά? Τη δουλειά που ανέλαβα τώρα, εννοείται, του Προέδρου. Κοιτάξτε, το πρώτο που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει σύντομα, να κλείσουν όλες οι παλιές υποθέσεις πλέον, ώστε να αρθεί αυτή η καθυστέρηση σε ορισμένες. Δεν σημαίνει, μην θεωρηθεί ότι δίνω μία εικόνα ότι η αρχή ανταγωνισμού λειτουργούσε μέχρι τώρα κατά τρόπο προβληματικό. Όχι, σε ορισμένες μόνο υποθέσεις πράγματι υπήρξε μία καθυστέρηση μεγάλη, η οποία θα μπορούσε δια της επιταχύνσεως να έχει αποφευχθεί. Ο πρώτος στόχος λοιπόν είναι αυτός. Από τώρα και στο εξής να κινούμεθα με γρηγορότερους ρυθμούς, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Αυτό θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Και θα έλεγα ότι δεν δικαιούται κανείς να αμφισβητεί την αμεροληψία και την αντικειμενικότητά μου, διότι και όλα αυτά τα χρόνια και ως επί 42 έτη υπηρέτησα την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν έδωσα ποτέ το δικαίωμα να αμφισβητήσει κανείς την αμεροληψία και την αντικειμονικότητά μου. Θεωρώ λοιπόν ότι με τον ίδιο τρόπο δεν δικαιούται και τώρα κανείς. Εξάλλου θα αποδειχθεί στην πράξη αυτό κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Θα έλεγα λοιπόν σε ορισμένους οι οποίοι έσπευσαν να αμφισβητήσουν αυτό, ειδικά το προσόν εντός εισαγωγικών, να περιμένουν λίγο, να ασκήσω τα καθήκοντά μου για κάποιο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ας έρθουν και πάλι να με κρίνουν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.